Στον ύπνο πιάστηκαν οι αρχές των γυναικείων φυλακών Λαρίσης. Η εξέγερση των κρατουμένων ξέσπασε νωρίς το πρωί και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή το κτίριο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των κρατουμένων που συμπαρίσταται με αυτόν τον τρόπο στη συγκρατούμενη τους Ελισάβετ Τσίρμπα που κάνει απεργία πείνας από τη Δευτέρα. Έτσι, κορίτσια, μπράβο! Πάρτε τους τα σόβρακα! Οι αρχές δηλώνουν ότι είναι ζήτημα χρόνου να λήξει η εξέγερση, αλλά έγκυρες πηγές αποκαλύπτουν ότι η απόψινή νύχτα θα είναι δύσκολη. Έφτασε η ώρα σας, αργυρώνει τα γουρούνια της πλουτοκρατίας. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αλλά εμένα ο άντρας με στολή πολύ με φτιάχνει. Ναι, έχουμε φύγει από Τρίπολη 8 το πρωί. Είμαστε Αττική Οδό τώρα και όπου να είναι φτάνουμε Αθήνα. Ωραία, τότε κρατούμε να μεταφερθεί στην ασφάλεια Αθηνών. Η μεταγωγή της φυλακής της Λάρισας αναβάλλεται λόγω των επεισοδιών. Εντάξει, κέντρο ελήφθη. Στην ασφάλεια πάμε τελικά. Ναι. Να σου πω, μπάτσε. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν μπορώ. Ζαλίστηκα λιγάκι, οδηγάς γρήγορα εσύ. Ζαλίστηκα, μπορώ να έχω λίγο νεράκι γιατί... Φούντουσα, δεν νιώθω καλά, αλήθεια. Αλήθεια ρε παιδιά, δεν νιώθω καλά. Λίγο νερό, να κάνουμε λίγο δεξιά, να σταματήσουμε. Πέσει και στον αρχιμπάτσο μπροστά να σταματήσει. Τι έγινε, Ματαβίτσα, κουραστήκαμε. Αχ, κύριε Μπάτσε μου, τι να πούμε και εμείς οι δόλιες τουρίστες που μας τραβολογάνε από πυραμίδα σε Νίλο και Τούμπαλιν. Δεν λέω, καλή Αίγυπτος, αλλά χάλια το πουλμανάκι. Δεν μου λες, τέτοιο χιουμοράκι θα τους κάνεις και στην ασφάλεια. Ποια ασφάλεια, καλέ. Εμένα φυλακές Λαρίσης μου πάνε. Α, το πρόγραμμα άλλαξε. Να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω. Δεν θέλω να καταχρεστώ τη φιλοξενία σας, αλλά σας βρίσκω κομματάκια φερέγγιους. Αλλαγή πλεύσης. Ασφάλεια Αθηνών. Αυτά είναι που δεν μπορώ με το κράτος. Που δεν έχει συνέπεια. Σ' άλλη πορεία σας στέλνουν, αλλού πάτε και βαράτε. Δυστυχώς, οι φυλακές Λαρίσης τελούν υποκατάληψη. Οι συναδέλφοι σας αποφάσισαν να κάνουν εξέγερση. Τι μου λες, φρε παιδί μου. Ναι. Δεύτερο σπίτι μου ήταν εμένα η ασφάλεια. Μέχρι και πιτζάμες και παντοφλάκια μου είχανε. Θυμάμαι τότε στην πορεία του Πολυτεχνείου το 95 με τους 500. 500? Ενστολούς. Τι ένστολους, μωρή, διαδηλωτές, τι λέμε τόση ώρα. Ξέρεις τι ξυλοφάγαμε εμείς από τους μορφωνιούς σου, τους ένστολους. Πολύ, ε. Ναι, πολύ και στρώνε. Αλλά κι εγώ μαύρες τους έκανα. Ειδικά ένα ματατζή, του άνοιξα μία νέα τρύπα εδώ στο κούτελο με τη γόβα. Δεν σε πιστεύω. Μην πιστεύεις, ψέμα θα σου πω εγώ. Έτσι με εγώ, αγάπη μου. Άμα εδώ μπάτσο, υπουργό και παλιό γκόμενο, ένα γιαούρτι θα το πετάξω. Έτσι για το καλό. Σε παρακαλώ, βρε αγορίνα μου, βρε αγορίνα. Σωτήρη, δεν σε είπαμε. Σωτήρης, ναι. Ναι, Σωτήρη μου, να χαρίσει τη μανούλα σου, γιατί η δικιά μου έχει πεθάνει. Και δεν μπορώ, μη με πας στην ασφάλεια Αθηνών, πάμε όπου αλλού θέλεις. Και πού τραβάει η ψυχή σου, Δεσποινής, ε? Χατζηγιάννη Ρέμο, ή μήπως κανένα ξενοδοχείο πολυτελείας. Ναι, σε ξενοδοχείο, δεν έχω μείνει ποτέ μου σε ξενοδοχείο. Έλα, πώς και σου ξέφυγε. Εκεί μέσα κυκλοφορεί πολύ χοντρό πορτοφόλι. Τώρα πώς θα μου το χτυπάς αυτό, είπαμε μετά νιώσα. Τα είπα και στη Στάι που με έβγαλε στο δελτίο για να μιλήσω για την εγκληματικότητα. Τι θα γίνει, θα τη βγάλουμε. Τώρα φεύγουμε. Έλα, μέσα εσύ. Σας παρακαλώ, όχι στην ασφάλεια. Δεν μπορώ να ξαναπάω εκεί. Έλα, κοπέλα μου, κάνε μας τη χάρη. Σας παρακαλώ, όχι στην ασφάλεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου κάνουν εκεί. Τι σου κάνανε, μάτια μου. Για πες μας, μπας και γλιτώσουμε απόψε το 090. Γιάννη, κόφτο. Κύριε Σωτήρη, άλλωστε εγώ. Σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Κάντε μου ένα δώρο. Κανείς δεν πρόκειται να μου κάνει. Μα τι λες τώρα, βρε Σωτήρη, το ξαδερφάκι μου δεν θα βολέψω. Την καλύτερη μας σουίτα θα σου δώσω. Όχι και σουίτα, ρε Σιμίλτο. Ένα απλό δωμάτιο εκεί πέρα. Διπλό δηλαδή, για ένα βράδυ. Ακριβώς επειδή είναι για ένα βράδυ, να μην το γλεντήσετε εσύ και φίλοι σου. Άλλωστε η σουίτα είναι άδεια. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι που η κοπέλα φοβάται να μείνει μόνη της, γι' αυτό κατάλαβες. Αλλιώς θα παίρναμε χωριστά δωμάτια. Μα φυσικά αυτό υπέθεσα κι εγώ, αλίμονο. Λοιπόν, έλα γρήγορα, σε περιμένω. Γεια. Τι γίνεται, το καθαρίσατε το κόκκινο δωμάτιο? Γιατί, ποιος άχρηστος θα έρθει πάλι να το λερώσει? Ρε εσύ, έρχεται το ξαδερφάκι μου. Ποιος ξαδερφάκι σου? Ο Νίκος? Όχι, μωρέ, ο Γιώργος? Ο Βαγγέλης? Ο Σωτήρης.
Ποιος είναι ο Σωτήρης, δεν το ξέρω. Λοιπόν, πονεμένος, πληγωμένος και άρτη διαζευμένος. Γι' αυτό πρόσεχε πώς θα του φερθείς. Δεν μου λες. Καλό το ξαδερφάκι. Τρίκαλο. Αλλά τύχησες. Γιατί? Γιατί πρώτον έρχεται μπεγκόμενα. Εκεί. Δεύτερον είναι μπάτσος. Μπάτσος! Μπάτσος καραμπάτσος. Και του δίνεις το κόκκινο δωμάτιο. Ναι, του το δίνω. Στην αποθήκη πρέπει να τον βάλεις και πολύ του είναι. Α, για να σου πω, το σκασμό και κοίτα να τον φερθείς άψογα. Τολμάς να λες στη Μάρο να υπηρετήσει μπατσόνι. Ναι, τολμώ. Στη Μάρο, ρε! Που είχε γεμίσει τη σταδίου με συνθήματα αγάπα των πλησίων σου, αλλά με το σωστό κέτσαπ. Το σκασμό είπα! Πρόσεχε, θα σε γιουγάρω. Πάντως. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε, για την κάλυψη. Α, δεν ξεχνάω εγώ. Σου το χρώσταγα. Πάντως μην αφήσει την ευκαιρία πεχαμένη. Είναι καλό κομμάτι, μικρή. Τι θα πει τώρα, ρε. Για τέτοια είμαι εγώ. Εδώ πέρα δεν έχουμε βάλει ακόμα τις υπογραφές για το διαζύγιο με τη Φλόρα. Πάντως εγώ με τη γνώμη ότι. Όχι, τίποτα, τίποτα. Ένα ψυχικό κάνουμε, αυτό είναι όλο. Είναι που με πέτυχε και σε μια ευαίσθητη φάση μου. Καταλαβαίνεις. Ποια φάση, ρε. Εσύ είσαι ευαίσθητος από τη φύση σου. Απορώ πώς πέρασε από τα ΜΑΤ. Απορώ και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Εσύ θυμάσαι στην πορεία του Πολυτεχνείου το 95 μια μουρλή που ήρθε και μου άνοιξε μια τρύπα στο κεφάλι με τη γόβα της. Τι τρελοκομείο ήταν αυτό. Ωραία που είναι. Σ' αρέσει. Για δώσ' μου χεράκι. Τι χειροπέδες και εδώ στο ξενοδοχείο. Γιατί, τι φαντάστηκες, ότι θα σε αφήσω να το σκάσεις. Δεν ρισκάρω εγώ το σύνομο για χάρη σου. Έλα, το χέρι σου. Θα δούμε μαζί. Φυσικά, μέρα νύχτα. Και τι, θα πηγαίνουμε δυο-δυο σαν τη Μενεγάκη και το Λάτσιο. Κάνουμε για παράπονα. Ωραία τότε. Πάμε πίσω στην ασφάλεια. Δεν φτάνει που ρισκάρω το σύνομο για χάρη σου. Όχι το δεξί. Oh. Είναι κουλό. Είπα. Να τι ήρθαν. Κοίτα τηλεόραση, χελώνες καλέ, έχει χελώνες, δάκα. Αυτές είναι οι μεγάλες, δεν είναι μικρά. Μότο να μην έχω μια μολότοφ να την πετάξω τώρα να γίνει. Το σκασμό, αναρχοκουμούνι. Καλημέρα. Να είμαστε κι εμείς. Καλώς τους, καλώς τους. Τι έγινε, ρε. Καλά, ρε Μίλτο. Πώς είσαι? Μια χαρά. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Η Σοφία το παιδί? Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, όλοι, όλοι. Και εσύ, μια χαρά σε βλέπω. Χαρά, από εδώ η. Α, ναι, η φίλη μου, η Βίκη που σου έλεγα. Η Βίκη, ναι. Χάρηκα πολύ, Βίκη. Και εγώ, χαίρομαι πολύ. Να είσαι καλά. Το καλύτερο παιδί μας περισπάτωσε, ένα το ξέρεις. Καρδιά μάλαμα. Μπάτσο, να το χτυπάς με το πλακάτ και να σου λέει συγγνώμη που σας κούρασα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Έχει μεγάλη καρδιά. Μεγάλη, μεγάλη. Δεν λοιπόν, εδώ είναι κάπου και το κάτσε, κοπέλα μου. Και το κλειδάκι, ορίστε, το καλύτερο δωμάτιο σας έχω, ε! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή! Α, έχουμε και το. Από εδώ η Μάρο μας. Ό,τι χρειαστείτε, όποια στιγμή, στη διάθεσή σας. Χαίρομαι πολύ. Για τόλμα να χαρείς, μπάτσε. Ξέρεις τι ξύλο έχω φάει εγώ από σένα, ρε! Από μένα? Όχι από σένα, από σένα. Από τους φίλους σου, τα γουρουνάκια. Α, γιατί εγώ δεν σας θυμάμαι. Πού να με θυμάσαι, αγάπη μου, φορούσα κράνος, έτσι θα αρχόμουν να χαζί, με άδου τι λέει. Καλά όμως και εγώ, κοπελιά, έχω ρίξει πάρα πολύ ξύλο, ε. Ειδικά σε ένα ματατζή, στην πορεία του 95 στο Πολυτεχνείο, του άνοιξα μια τρύπα στο κεφάλι με τη γόβα, να μια τρύπα. Με τη γόβα, ε. Με τη γόβα, βέβαια. Στο κεφάλι. Στο κεφάλι, πού? Τρύπα. Να. Ορίστε, εδώ είμαστε. Ωρε, κούκλα είναι. Και από εδώ ανοίγει το air condition. Τι έχει air condition? Φυσικά, κυρία μου, τι μας περάσατε, ενοικιαζόμενα στην Πάρο το 15 Αύγουστο. Να σου πω, έχει και σαμπάνια στο mini bar. Φυσικά, κυρία μου, δεν είμαστε rooms to let, είναι αμοργό. Μήπως θέλετε μία? Φυσικά. Σωτήρη, δώσε κάτι στο παιδί για να κρατάω πάνω μου ψηλά. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά. Πού το πρωτοφόλι? Εδώ το είχα. Αγάπη μου, το ξέχασες, το έχεις δώσει σε μένα. Να το. Να και η σαμπάνια σας. Ευχαριστώ. Στόμα. Τιντι. Πάντως φαίνεστε πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Είμαστε, είμαστε. Έτσι πάντα κολλητά κυκλοφορείτε. Ναι, ναι. Σαν τη Μενεγάκη με το Λάτσιο. Είναι που τον αγαπάω τόσο πολύ τον τζουτζούκου μου, πηγή μου εσύ, που δεν μπορώ να το αφήσω το χέρι ούτε λεπτό. Μπορεί να έχω φτώσει καμιά άλλη, καταλαβαίνετε. Αστειεύετε. Ξέρετε, εμείς είμαστε χιώτες, γι' αυτό. Γι' αυτό. Να φεύγω εγώ λοιπόν τώρα, να σας αφήσω κιόλας. Ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να φωνάξετε τη Μάρο. Είναι υπεύθυνη ο Ρόβου και θα χαρεί πολύ να σας εξυπηρετήσει. Αποκλείεται! Εγώ στον μπάτσο δεν σε
σερβίρω. Είναι ιδεολογικό το θέμα. Έλα ρε πουλάκι μου, κάνε μια εξαίρεση γι' αυτό. Είναι καλό παιδί. Πας καλά, αγόρι μου. Εγώ που φώναζα στους μπάτσους είσαι τρέλα με τα κόκκινα μπουγέλα, θα πάω να του σερβίρω φράουλες με σαντιγί. Δεν ξέρω τι φώναζες εσύ, αλλά ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Όχι εδώ, αγάπη μου. Στη μόνη δουλειά που ο πελάτης έχει πάντα δίκιο είναι στον ψυχίατρο. Ε! Λες είδες που είναι το κινητό μου. Άσχετο είναι αυτό τώρα. Όχι, είδες που είναι το κινητό μου. Πού να το δω. Πόρε μια κρεβατάρα. Αχ, το χέρι μου. Ρε γλέτια που σου έχω εδώ πάνω. Καλά ύπνος εννοούσα, μην πάει ο νους σου στο καλό. Α, μινι μπαρ. Μινι μπαρ, πάνω να δούμε μινι μπαρ. Γεμάτο είναι. Α, έχει και σοκολατίτσες. Αχ. Και φιστικάκια! Μπράβο, μπράβο! Το μπάνιο! Το μπάνιο! Ξέχα, παιδάκι μου, με έχεις κάνει συγκρουόμενο. Sorry, ποδαράκια, sorry. Sorry, sorry, να προσέχουμε και λίγο. Sorry, λέμε. Απάπα! Κοίτα, μπανιέρα και κακό. Η λίμνη πλαστήρα. Ναι, ναι, αύριο θα βάλουμε και παπάκια. Α, κοίτα, κοίτα. Έχει και μίνι αφρολουτράκια. Αχ, τι ωραία που είναι τα μίνι. Να σου πω, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε μπορούμε να τα πάρουμε μαζί. Βεβαίως, βεβαίως, όλα. Αχ, και καθρέφτη χρυσούλη. Πω, καλά. Σωτηρή, δεν ξέρεις τι δώρο μου έχεις κάνει σήμερα. Τι έγινε, πονάς? Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αλλά... Πονάς εδώ, εκεί. Να σου πω. Συγημένη, ε. Αγάπης και λουλούδια κομμένα εδώ μέσα. Δεν με κάνεις ρεζίλη στο προσωπικό. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σου πληρώσουμε ούτε το βρακί ούτε το μητρό. Με συγχωρείς, δεν εννοούσα αυτό. Τι είναι αυτό? Το κινητό σου τι να είναι. Το κινητό μου. Δεν χτυπάει το κινητό μου. Για γύρνα. Ε, τι γύρνα. Έλα, μπάτσε, καλέ. Καλέ, σε μαζέψου, καλέ. Τι. Τι είναι αυτό? Να! Ένα κινητό. Καλέ, πώς βρέθηκε αυτή την τρέπη που δεν ξέρω. Έλα μου, ντε, πώς βρέθηκε. Δηλαδή, φαντάσου να μην σου φοράω και χειροπέδες. Πάρα μου τη στήσουνε, στο λέω. Είστε μανούλες, είστε σε κάτι λοιπόν, τέτοια. Λέγε, θα μου τα πεις εδώ ή στην ασφάλεια. Έλα μου, ρε Σωτηράκη, δύναμη της συνήθειας. Μόνο τους τα χέρια μου πήγαν στην τσέπη του ξαδέρφου σου. Δεν το πιστεύω. Μα κα... πόσο ηλίθιος είμαι να σε φέρω εδώ πέρα μέσα, μπορώ να μου πεις. Στορκίζομαι, δεν θα ξαναγίνει. Στορκίζομαι στην άρρωστη μανούλα μου. Άρρωστη. Καλά, εσύ δεν μου πεις ότι έχει πεθάνει. Άρρωστη, είπα. Πεθαμένη, θέλω να πω. Δεν το έχω πιστέψει ακόμη ότι έχει πάει στο αιώνιο ποτέ. Λοιπόν, τέρμα, τέρμα, τέρμα. Σήκω, σήκω πάνω σου. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε. Γραμμή για την ασφάλεια Αθηνών. Ορνίσαξες, μωρέ, με αυτή την ασφάλεια. Αθηνών, ασφάλεια και ασφάλεια. Ένα μέρος μόνο ξέρεις στην Αθήνα. Πολύ βαρετός τύπος, αδερφάκι μου. Με ένα στέκι δεν ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, μάζε τα πράγματα σου, φεύγουμε. Ρε, κι αν θες να ξέρεις, ιδέα δεν έχω από τη μάνα μου, πεθαμένη ή άρρωστη. Ήμουν πολύ μικρή όταν με παράτησε. Και από τότε είμαι του Κλώτσου και του Μπάτσου. Τι έγινε τώρα, το ρίξαμε στο μελό για να συγκινήσουμε τον ηλίθιο τον Μπάτσο. Δεν είσαι ηλίθιος. Καλώς. Και εντάξει, άμα θες να πάμε στην ασφάλεια, ορίστε πάμε. Τουλάχιστον μπορώ να κάνω πρώτα ένα φρόλουτρο. Και δύο. Μπορείς να τρίβεσαι μέχρι να τελειώσει η εξέγερση. Α, τι δηλαδή μένουμε. Μένουμε, αλλά με έναν όρο. Οι κακές συνήθειες κομμένες. Στουρκίζομαι. Να. Κράτα. Με συγχωρείς. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έλα. Γεια σου, Αλέξη. Ναι. Α, την άλλη εβδομάδα, ε. Οκ. Okay. Τι πράγμα. Τελευταία υπογραφή. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Θα είμαι εκεί. Ναι. Θα είναι και η Φλόρα. Α, ωραία, ωραία. Ωραία, ευτυχώς. Έγινε. Γεια, γεια, γεια. Πλεξίματα. Ε, όχι. Ξέμπλεξίματα. Αου. Sorry. Την άλλη εβδομάδα πάω να βάλω την τελευταία υπογραφή για το διαζύγιο μου. Λυπάμαι. Εγώ πάλι, τι να σου πω, δεν λυπάμαι. Τελικά... τελικά καλά κάναμε και θέμα εδώ πέρα. Εσύ γιορτάζεις τα γενέθλιά σου και εγώ το διαζύγιο μου. Να σου ξεμολογηθώ κάτι. Τι, δεν έχεις τα γενέθλιά σου, ε? Πού το κατάλαβες? Ε, μα η μήνα έχουμε. Και στο περιοδικό εσύ διάβαζες τον τροχό. Τελικά, είσαι και πολύ πουαρός. Όπα. Γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Καλογρίτης. Έχουμε κάνει κράτηση την πράσινη σουίτα. Α, μάλιστα, κύριε Καλογρίτη. Ορίστε το κλειδάκι σας. Τάσο, τα πράγματα του κυρίου Καλογρίτη. Μάλιστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Στο καλό, καλή διαμονή. Ωραία κυρία μου, ε. Σιγά την κοντέσα Βαλέρενα. Παρακαλώ. Να σας πω, μήπως έχετε θηρίδα ασφαλείας να αφήσω ένα κόσμο. Βεβαίως, τι μας περάσετε για χασαποταβέρνα στην Ικαρία. Τι καλό, τι καλό. Ποιος? Η καμαριέρα είμαι. Η καμαριέρα είναι. Να σου πω, πάμε μαζί και σεμνά, ε. Τι δεν είμαι εγώ σεμνή, δεν είμαστε. Γεια σας, να περάσω, ε. Μα δεν παραγγείλαμε κάτι εμείς. Φραουλίτσας με σαν τη γη. Από τον κύριο Μίλτο είναι. Ωραία είναι. Ναι. Καλέ. Αληθινή είναι αυτή. Όχι, αποκριάτικη. Αχ, μη μου πείτε. Είσαι αστυνομικός. Όχι, ο Μιχάλης Ραγκουτζής είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πείτε και ευχαριστώ στον κύριο Μίλτο για τις φραουλίτσες και... Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πού το κινητό. Α. Μίκαλε, με καρκαλάει. Τώρα με καρκαλάει πολύ. Δώστε του και το, αυτό το τηλέφωνο, ξέρετε, είναι, το πήρε κατά λάθος πριν, γιατί έχω κι εγώ ένα ίδιο και δεν ήξερα. Ναι, καλέ, τι θα το κλέβατε τώρα εσείς μπάτσος πράγμα. Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τι είναι αυτό, όμορ, με τις γυναίκες, μη δουν στολή. Σας φτιάχνει, ε. Όχι όλες. Μερικές. Μόνο σε συνδέουν το σεξ με το σύνδρομο σεξιστικής υποταγής ερμηνευμένο μέσα από το αντρικό πρότυπο σε απουσία. Φραουλίτσα. Ε. Κλάτς. Πριν γίνω πορτοφολίου, έκλεβα βιβλιοπωλεία. Βίκυ, πρέπει να συζητήσουμε κάτι. Είσαι λογικός στη φράουλα. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Τι θα γίνει, πιάστηκα. Α, μπορείς να μιλάς, παρακαλώ. Δεν γίνεται υποπίεση. Δεν μου έρχεται. Μήπως θες βοήθεια. Κόφτο είπα, σε παρακαλώ. Δεν με διευκολύνεις. Να ανοίξω το νερό. Άστο. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, τέλος, αυτό ήταν. Πάμε. Δεν πάμε πουθενά τώρα, μου ήρθε εμένα. Ναι. Ούτε να το σκέφτεσαι. Τέτοια ξεφτύλα ούτε στη φυλακή. Ναι, καλά. Μη σου είχα μια ιδέα όμως, ε. Απ' έξω θα είμαι, θα ακούω. Εντάξει. Με το παραμικρό που θα ακούσω μπούκαρα. Εντάξει. Εγώ εδώ, χρόνια. Έλα. Τι δε μένει. Μια χαρά τα καταφέρεις. Δεν σε φοβάμαι σένα. Βίκυ, όλα εντάξει. Βίκυ, όλα καλά. Βίκυ, μπαίνω. Όχι, ρε γαμώτο. Εγώ κάνω ένα γκάλο. Για το σεξ στην τρίτη ηλικία. Να σας τσεκάρω στο μία φορά το χρόνο. Βάσο, την αστυνομία πάρε. Αυτή φορά χειροπέδες. Όχι, την αστυνομία σας. Να σας εξηγήσω. Ακίνητη εσύ. Βάσο, Παναγία μου, τι γίνεται εδώ μέσα. Κάνε κάτι. Κατέβασε το όπλο, παραδίνομαι. Όχι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Όχι, δεν είναι. Θα διαμαρτυρηθώ στη διεύθυνση. Όχι. Σωτήρη. Φλόρα. Τι κάνεις εσύ εδώ. Γνωρίζεστε με τον κύριο. Ναι, γνωριζόμαστε με τον κύριο. Είναι ο Σωτήρης που σου έχω πει, ο πρώην άντρας μου. Δεν το πιστεύω τέτοια καντεμιά. Α, ο αστυνομικός. Χαίρο πάρα πολύ, κύριε. Παρομοίως. Καλογρίδης, επιχειρηματίας Βάσος. Ο χορηγός σας. Δεν σας επιτρέπω. Ο αραβωνιαστικός μου. Βάσο, έλα εδώ. Ωπα, Βάσο. Συγγνώμη, μπορώ να μάθω τι θέλετε στο δωμάτιό μας. Βικούλα, δεν συστήθηκες. Καλά, δεν έχει και τρόπο στο κορίτσι. Μπουκάρει έτσι μέσα στα ξένα δωμάτια. Όχι. Εγώ. Καλά, τώρα θα μου πεις και εσύ ποια θα βρίσκες. Την Όλγα Τρέμι ή την Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ. Όχι, κοιτάξτε. Εμείς μένουμε στην δίπλα σουίτα, την κόκκινη. Α, στη σουίτα! Και πώς τη βρήκες, αγάπη μου, τη σουίτα. Με δωρεοπιταγή. Πάμε, Βίκυ, πάμε. Ας κάτσουμε λίγο ακόμα, Τζάλι. Βίκυ, πάμε, είπα. Άρα.
Σωτηράκη, πώς κατάντησες. Μόνο με την απειλή όπλου πάει η γυναίκα μαζί σου. Ποιο καλή αυτό. Ναι. Παιχνιδάκι είναι για τα προκαταρκτικά. βέβαια, όσο και πάθος αν έχεις, αν δεν βάλεις λίγο μπαλσάμικο στη ρόγα, ρουτινιάζει σχέση. Μίκη. Ναι. Σε παρακαλώ, κόφτω. Α, μωρό μου, ντρέπεται. Ντρέπεται ο τζουτζούκος μου. Καλή πρώην γυναίκα σου είναι η κυρία. Ξένοι είμαστε. Μα τι ανέδεια. Πού λες, Φλόρα μου. Μου πέρασε τις χειροπέδες και μετά θα με πάει δίπλα στο ντομάτι και θα με τιμωρήσει γιατί είμαι πάρα πολύ κακό κορίτσι. Γεια μας. Ναι. Δεν είμαι πολύ κακό κορίτσι. Ναι. Πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ. Ναι, είμαι πάρα πολύ που λέτε. Εγώ τώρα θα φύγω. Θα πάμε. Γεια μας. Θα πάμε δίπλα εμείς να συνεχίσουμε. Και την επόμενη φορά να έρθετε εσείς να μας την καλάσετε. Ναι, θα είμαστε η πράσινη και η κόκκινη σουίτα. Σε δράση. Ζευγαράκι που αλλάζουν μεταξύ τους. Πάνω κάτω, αριστερά δεξιά. Τρέπετε τώρα. Έλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως πολύ χαριτωμένη κοπελίτσα. Θα σου έλεγα τώρα και σένα, αλλά. Για χάρη. Έλα. Σε παρακαλώ, βρε Σωτήρη μου, δώσ' μου μια ευκαιρία, δώσ' μου μια ακόμη ευκαιρία. Για αστεία το έκανα. Ήθελα να σε δοκιμάσω. Ναι. Το χιούμορ σου, μάλλον στην ασφάλεια, μπορεί να το χτυπήσουν καλύτερα. Με μένα πάει χαμένο. Ωραία, εντάξει, πάμε ασφάλεια. Και χάσε την ευκαιρία. Ευκαιρία? Ναι, να κάνει αυτή την ξινή την πρώην σου να ζηλέψει. Να ζηλέψει. Καλά, δεν είδε πώ χλώμιασε με αυτά που έλεγα. Χλώμιασε. Μόνο, καλά, αυτή κοντέψε να δαγκώσει τα μπραγιάζα από τη ζήλια τη. Και για να φανεί κάτω από τόσο σοβά, φαντάζεσαι. Στου 180 βράζει. Βέβαια. Μα αυτό το χλιμίτζο που και έμπλεξε. Είδα και σένα, θεότεκνο. Πώς? Όχι, λέω ότι πρέπει να την κάνουμε να χτυπηθεί κάτω σαν το χταπόδι να χτυπηθεί. Να το φτιάξει να μην κρυώνει. Να ακούει Σωτήρης και να μισεί μέχρι και το μουστάκα. Βική. Ασφαλεία. Πιο κάτω στον μπαρ, τι λες. Είμαι ήδη στη δεύτερη τεκίλα. Καλά, όπα για μπάτσος, είσαι και πολύ αγιαλαγιούκα. Αυτά είναι. Μπλέξεις με τα κακοποιά στοιχεία και μετά σε παίρνει κάτι φόρα. Όταν παίρνω φόρα, όπα. Έλα, φορά κάτι φόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Αψεγάδιαστη, υπέροχη, καταπληκτική. Τρία. Τι? Αφού τραγουδάς υπέροχα. Γιατί δεν πήγαινε σε κανένα fame story αντί να μπουκάρει στα σπίτια των ανθρώπων. Τώρα να δει στο μπάνιο τι τραγούδια έχω να ρίξω εγώ. Μπάνιο, δεν νομίζω. Που να ζέχνει από τη βρώμα, μπάνιο δεν κάνει. Έλα, μωρέ Σωτήρη, αφού μου υποσχέθηκε αφρόλουτρο. Ναι. Αυτό ήταν πριν αρχίσει να σκαρφαλώνει τα παράθυρα. Έλα, μωρέ Κικολά. Τι παιδί που είσαι. Έλα και εσύ μέσα. Πού, στην μπανιέρα. Όχι απαραίτητα, βρε κουτό. Πάνω που είχα πει πως θα μείνω για πάρτι μου κι άλλον δεν θα βάλω ξανά στο κρεβάτι μου. Που να φανταστώ ότι θα έρθεις αγάπη μου. Που να φανταστώ πως μου κάνει πλάκα ο Θεός και ο ερώτας σου ξαφνικός πάλι την πόρτα μου χτυπά. Σωτήρη. Τι είναι πάλι? Μπορείς να μου τρίψεις λίγο την πλατούλα? Γιατί δεν μπορείς μόνη σου? Αν μπορούσα θα στο ζητούσα. Σωστό και αυτό. Δώσ' μου. Πάρε. Εντάξει, εδώ καλά είναι. Αχα, ναι. Αχ, ναι, ωραία είναι. Πω τι χέρι είναι αυτό, βρε παιδί μου. Πιο χαμηλά, Σωτήρη, πιο χαμηλά. Ναι, πιο χαμηλά. Πιάσε με πάτο, τέρμα.
Έλα, μωρέ Ζωτηράκι, δεν τι στέλνουμε τώρα τις χειροπέδες, θα μας κόψουν τα χέρια. Εμένα θα μου κόψουν τα πόδια έτσι και το σκάσεις. Λοιπόν, στη θέση σου γρήγορα. Και ύπνο τώρα. Συγγνώμη, εσύ έτσι θα κοιμηθείς? Γιατί τι έχω? Ο, τίποτα, τίποτα. Λέω μήπως ρίξεις πάνω σου καμιά πατατούκα, γιατί προβλέπεται χιονιάς εδώ το βράδυ. Δουλειά σου, κρυώνω, εντάξει. Καλά, ντε. Έλα, έλα. Να σου πω, έτσι θα κοιμηθείς εσύ? Τι έχω? Γυμνή είσαι. Σκέπασε τα πόδια σου. Θα πουλτιάσεις. Α, μην ανησυχείς. Εγώ ζεσταίνομαι. Έχω φουντομάρες. Έχω σκάω. Υποφέρω το βράδυ. Κι αν κρυώσω. Βίκυ. Τι τον έχω κοντζαμάν άντρα δίπλα μου. Δεν με ζεστάνεις εσύ. Βίκυ. Άστε, αυτό ήταν ο σκοπός από την αρχή, πονηρούλη. Γουστάρεις πάτωμα. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω μια και καλή. Εσύ και εγώ δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Κατάλαβες? Λοιπόν, στη θέση σου. Και κράτα τις αποστάσεις σου. Τι έγινε, σε μεταθέσαν στην τροχέα? Με σένα που έχω μπλέξει, με βλέπω τροχονόμο στο Ιράκ. Έλα, ύπνο. Μήπως να... Το σκασμό είπα. Ναι, 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 ναι. Αχ, αχ, είσαι κακός, είσαι κακός. Είσαι πολύ κακός. Αχ, τέλεια, τέλεια. Τέλεια, αχ, ναι, ναι, ναι. Αχ, ουάου, μίμι. Αχ, 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 είσαι πολύ κακός. Όχι, όχι, όχι. Τι έγινε πάλι, βρε αγάπη μου? Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πρώτη μου φορά. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Δεν πειράζει. Πειράζει πως δεν πειράζει? Αν νοικιάζαμε τίποτα χειροπέδες από τη ρεσεψιόν. Ακόμα να φανεί ο κούκλος αστυνομικός. Θα το χάσει το πρωινό. Κοιμούνται ακόμα. Βέβαια, αγάπη μου. Τα γουρούνια κοιμούνται του καλού καιρού. Εμείς δουλεύουμε σαν σκλάβοι για να τους πληρώνουμε να μας δέρνουν. Πάντως, ρε παιδιά, εγώ τους χάρηκα. Τόσο αγαπημένο ζευγάρι σπάνια βλέπουμε εδώ μέσα. Βρε, κάνε τη δουλειά σου εκεί πέρα, ανοίξει την ομπρέλα που μου έχεις και άποψη. Γιατί καλέ ψέματα, λέω. Όλα μαζί τα κάνουν. Μαζί υπογράφουν, μαζί ανάβουν τσιγάρο. Αυτοκόλλητο ένα πράγμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, ακόμα και με χειροπέδες είναι άλλο πράγμα να κοιμάσαι ελεύθερη. Έλα, μην παραπονιέσαι. Σε τρεις μήνες θα είσαι ελεύθερη. Πες πως ίσως σε κάνει reality. Τώρα το έπες αυτό για καλό? Δεν τα έχεις δει τα καημένα πως είναι μετά από ένα μήνα? Δεν μου λες πρώτη φορά μέσα? Εξαρτάται τι εννοείς μέσα. Όρφανο τροφείο, αναμορφωτήριο. Πάντως ναι, στη στενή είναι πρώτη φορά. Μικρή μικρή στα βάσανα, ε. Ας είναι καλά ο πατέρας μου. Καλό κουμάσταν κι αυτός. Τόσο χάλια. Για να καταλάβεις, το χειρότερο από το να έχεις τον κύριο Αναστάση πατέρα είναι να έχεις την Άτζελα Δημητρίου για πρότυπο. Παρ' όλα αυτά, εσύ με στην καλή χαρά είσαι. Ναι, ναι, είναι που δεν μου πάει το μελό, καταλαβες. Τυχερή όμως δεν ήμουνα. Αν και θα έπρεπε να έχω πολύ περισσότερο μυαλό στο κεφάλι μου. Μόνο μυαλό έχεις, απλώς πρέπει να μάθεις να το χρησιμοποιείς σωστά. Να βρεις καμιά δουλειά της προκοπής, να παντρευτείς, να νοικοκυρευτείς. Πολύ μανουσάκι βλέπεις, Σωτήρη. Ποιος θα με πάρει εμένα? Γιατί είναι, μια χαρά κορίτσι είσαι. Τυχερός αυτός που θα σε πάρει. Δεν ετοιμάζεσαι, πάμε για πρωινό. Καλό είσαι, μωρέ, εσύ. Έλα, άστα αυτά. Γεια σου, πεινάω. Α, για δες, ο πρώην σου. Μα, ακόμα εδώ είναι αυτός. Απορώ που βρίσκει και πληρώνει ο ξεβράκωτος. Εμένα σε κάτι μονόκλινα στη Λούτσα με πήγαινε. Να τους μιλήσουμε? Όχι, όχι, όχι. Πάμε στον μπαρ καλύτερα. Εδώ θα μας πάρει τα σωρόπια. Θέλω, θέλω, θέλω. Βάσο, προχώρα. Αμάν, η πρώην σου με το Μισαρίον. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σήκω, πάμε να κάνουμε πλάκα. Κάτσε κάτω.
Τι θα κάνεις? Θα τους πω ότι πρέπει να τρώει τους γέρους, αλλά να προσέχει την ημερομηνία λήξεως. Σήκω. Παρακαλώ, μπορούμε να σερβίσουμε εδώ? Ασφαλώς, κυρία μου. Τι μας περάσατε για μονόκλινο στη Λούτσα? Πολύ καλό. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Αργήσατε να κατεβείτε, το ξενυχτήσαμε χθες. Μα φυσικά. Ελπίζω να μην σας ενοχλήσαμε, γιατί εμείς φωνάζαμε. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, αγάπη μου? Γιατί, μωρό μου, αν δεν φωνάξεις και λίγο, δεν το ευχαριστιέσαι έτσι, Φλόρα μου? Μα φυσικά. Βέβαια, τη δική σας τη φωνούλα ούτε που την άκουσα. Έχετε κάποια σχέδια για το βράδυ? Γιατί κλωτσάζετε, Φλόρα? Σχέδια, όχι, έτσι δεν, αγάπη μου, όχι τίποτα. Όχι, δηλαδή, ναι, έχουμε το... αυτό. Το αυτό, πάει τώρα το αυτό, να ήταν κι άλλο. Όχι, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση. Α, πολύ ωραία. Τι θα λέγατε να τυπνήσουμε μαζί? Γιατί με κλωτσάς, γιατί με κλωτσάς? Για να δίνεις ζωντανός. Χιμωράκι. Τι θα λέγατε στις 9? Το μακαρίτι. Χιμωράκι. Ξέρετε, το βράδυ έχει ζωντανή μουσική. Ακούς, αγάπη μου, θα μου σηκωθούμε το βράδυ. Παπ, τι έγινε, τα τσούγκρισε το ζευγαράκι? Τους έφαγες με την γλωσσοφαγιά σου, γκαντέ μου. Δεν πειράζει, αρκετά γουρούνια κυκλοφορούν. Ας μην διονυστεί το είδος. Σωτήρη, όλα καλά? Ναι, όλα εντάξει. Μήπως θέλετε να σας φέρω κάτι απάνω? Όχι, Μίλτο μου, τίποτα, ευχαριστώ. Να σου πω, κοπελιά. Έλα μου, κοπελιά. Δεν μου λες, μήπως υπάρχει εδώ κοντά κανένα καλό μαγαζάκι? Μαγαζάκι όταν λέμε? Μαγαζάνιο, ξέρεις, ρούχα, παπούτσια, θέλω κάτι special για το βράδυ. Α, τον μασάς τον μπάτσο κανονικά, μπράβο, καλά του κάνεις, δάρτωνα. Μάρο. Θα σας έστελνα εδώ στο δικό μας δίπλα, αλλά είναι κλειστό λόγω ανακαίνησης. Γι' αυτό πηγαίνετε εδώ και θα βρείτε ό,τι θέλετε. Ωραία, μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κοπελιά. Δεν σας κάνω καμία εξυπηρέτηση, προμήθεια μου δίνουνε. Έλα, βιάζεσαι. Πέρνα. Καλά, μπορείς να μου πεις τη ζόρι τραβάς? Εσύ μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο έκανες όλες αυτές τις αρκουδιές που έκανες κάτω στην πισίνα? Εγώ, τι δηλαδή που κανόνες να βγούμε? Εγώ το έκανα για να ζηλέψει η λεγάμενη. Α, ναι, για να ζηλέψει η λεγάμενη, Και δεν μου λες, και το φιλί τι ήτανε? Μέρος του σχεδίου ήταν γι' αυτό? Ναι, τι ήτανε? Καλά. Τι νομίζω ότι στην πέφτω? Εσύ ξέρεις. Αυτό μας έλειπε. Εγώ και ο μπάτσος. Ας γελάσω χωρίς όρεξη. Για ένα καθαρό κούτελο ζούμε, κύριε Σωτηράκη. Ωραία. Τότε σε παρακαλώ, πρόσεχε, μη λερώνεις το δικό μου. Α, συγγνώμη. Εγώ ήθελα απλώς να είμαι πιστή και στο ρόλο μου. Ορίστε, μπορείς να πας να πληθείς αν θες. Εντάξει. Αμέσως να θυχτείς. Ναι, σιγά, μην ξυνήσει κρέμ φρέσ. Και δεν μου λες, και αυτή η ιστορία με τα ρούχα τι ήταν πάλι? Και αυτό μέρος σχεδίου? Ή μήπως αποφάσισες να βγάλεις και την καρταρόμπα σου από την υπόθεση? Εγώ για να σε βγάλω ασπροπρόσωπο, ρε μπός. Εγώ για σένα δουλεύω. Ναι. Και είναι και τα γενεθλιά μου, ξεχνάμε τα γενεθλιά μου. Έλα, εντάξει. Τέλος πάντων, ένα φόρεμα. Δώρο από μένα να το φορέσεις όταν θα βγεις από τη φυλακή. Δώρο? Καλή, ποιος είπε θα το πληρώσουμε? Σιγά καλέ. Χιουμοράκι. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get fever that's so hard to bear. You give me fever. Πώς είμαι, χαλιά? Πες κάτι. Πάω να βάλω το τζίνι μου. Όχι. Είσαι πολύ όμορφη. Αλήθεια? Πραγματικά. Δηλαδή... Και εσύ δηλαδή για... για μπάτσος. Καλώς. Μόνο που λείπει κάτι. Τι λείπει? Όλα τα έχω. Αυτό. Σοκολατάκια? Όχι, ναι. Καλύτερο. Σ' αρέσει? Πάρα
Πάρα πολύ ωραίο είναι. Καλά, μην φανταστείς, ψεύτικο είναι. Δηλαδή, φώτου κερατά. Α, καλά, έτσι κι αλλιώς εγώ. Εγώ είχα πάρει κάτι άλλο για την περίσταση. Βέβαια, το δικό μου είναι αληθινό, αλλά δεν πειράζει. Θα βάλω το δικό σου. Μ' αρέσει καλύτερα το πλαστικό. Καλά, ε. Είσαι διόρθωτη, το ξέρεις. Ναι, είμαι. Καλό είναι κι αυτό, όμως δεν μπορώ να πω. Αν το σπρώξουμε, πόσο να πιάσει αυτή η πέτρα. Δεν ξέρω, να σου πω. Εδώ, μήπως λείπει κανένα κουμπάκι, κάτι. Όχι, δεν λείπει τίποτα. Έτσι φοράει αυτό ανοιχτούλη. Ναι, καλά. Όσο γι' αυτό εδώ, θα επιστραφεί. Ναι, πάντως κρίμα είναι. Πολύ κρίμα που το επιστρέφει. Και για να μην ξεχνιόμαστε, για να δω εγώ χεράκια. Να μην το ήξερα εγώ. Γι' αυτό δεν πήρα βραχιόλια. Μάσε καλό. Τι ωραία που το λέτε, Δεσποινής Βίκη. Χρόνια είχα να γελάσω έτσι. Αφήνια, η Φλόρα δεν λέει ανέκδοτα. Το αγαπημένο μου τραγούδι, δύο μέρες μόνο. Χριστέ μου, πάλι μια φαν του Παπακαλιάτη. Σε τι ήθελα να πάω να τραγουδήσω. Ωραία, να πάτε. Μα τι λες τώρα, Βραζίλ θα γίνουμε. Γιατί αγάπη μου. Μήπως θες να τραγουδήσεις κι εσύ, αγάπη μου. Αργότερα, όταν παίξεις κάτι του Βασκόπη. Παρακαλώ, άσε με, δεν θέλω πουθενά, άσε με να πάω. Ούτε να το σκέφτεσαι, δεν το ρισκάρω. Εδώ θα με βλέπεις, πού να πάω με την τακούνα. Έλα, γρήγορα, κάνε. Τελειώνει τα τραγούδια. Πάμε. Ευχαριστώ. Θα τραγουδήσω. Έλα, βρε τα μάτια τώρα, τι κάνεις εκεί. Πολύ ωραία είναι. Μαέστρο! Συγγνώμη, μαέστρο. Μπορώ να το πάμε λίγο από την αρχή. Αφιερωμένο σε ένα τυπάκο που γνωρίζω δύο μέρες μόνο. Σωτηράκι, για σένα. Δύο μέρες μόνο να σε κρατάω αγκαλιά. Δύο μέρες μόνο να σε έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. Δύο μέρες μόνο σ' ένα ταξίδι αστραπή να ξεδιπλώνω, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. Για εκεί δεν είναι. Σιγά τον Τιτανικό που κάνει παλού και πέρα. Για τόσο μόνο πώς να γεμίσουν οι στιγμές, να λάμπουν μες στο χρόνο όλο το σώμα μου να ζει για σένα μόνο. Δύο μέρες. Μπράβο! Μπράβο! Πού πας εσύ? Πλήρωσες? Πού πήγε, την είδατε? Ποια η μετρέσα της αντίδρασης, έφυγε τρέχοντας. Έφυγε! Φώνασε τα security, γρήγορα. Εγώ είμαι τα security. Εσύ είσαι! Εσύ τραγουδούσες πριν από λίγο. Τραγούδα γιατί δεν είχε δουλειά. Τώρα έχει λοιπόν. Πρέπει να την πιάσουμε. Η κοπέλα είναι κρατούμενη. Τι πράγμα! Κρατούμενη. Πάμε. Ρε εσείς, είμαστε με τα καλά μας. Τις πάνε και διακοπές τώρα. Για δε σε εξυγχρονισμό, Καραμαλής. Μωρέ, λες να κλέψω καμιά τράπεζα που έχω να πάω και Σαντορίνη χρόνια. Σκάσε πια, έλεος. Σιγά, παιδί μου, τη στάχτη σου. Έχουμε τα σάκια εδώ πέρα. Ας τον άνθρωπο στον πόνο του με τη στάχτη σου. Εσύ τώρα σε ποιο πόνο. Να σου κουρεσί. Παιδιά, πλάτος. Τι έγινε? Τίποτα, πουθενά. Άφαντη. Πω, τι έχω πάθει ο άνθρωπος. Πάει.
Πάει τέρμα, θα με διώξουν από το σώμα. Καλύτερα, βρε. Να γίνεις άνθρωπος, μια ζωή γουρούνι θα μείνει. Έλα. Τι ηλίθιος που είμαι, τι βλάκας. Αμ' εγώ τι είμαι, έξυπνος που φιλοξενούσα στο καλύτερο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας, Κοντζαμάν Κλεφτρώνη. Συγγνώμη, εσύ, Μίλτο. Εγώ φταίω για όλα. Έμπλεξα και σένα. Με συγχωρείς. Έλα, Γιάννη. Να σου πω. Έχω να σου πω κάτι σοβαρό. Κλείσε, Γιάννη, σε παρακαλώ. Έμαθα τι με έψαχνες. Παραδίνομαι. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now, but don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. Τώρα. Βίκυ. 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 Τι είναι, παιδί μου, τι έπαθες? Νόμιζα ότι έφυγες. Τι κουτό που είσαι. Ναι. Έλα, ρε Γιάννη. Πράγμα. Έληξε. Σίγουρα ή... Όχι, θέλω να πω μήπως είναι ακόμα επικίνδυνα τα πράγματα εκεί πάνω. Όχι, ε. Καλά, καλά. Ναι, ξεκινάω σε λίγο. Λοιπόν, τι κάνουμε κι εμείς σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και συγγνώμη. Μην το ξαναπείς αυτό. Κι άμα βγεις με το καλό, η κόκκινη σουίτα θα σε περιμένει. Ευχαριστώ. Άντε, καλά πουράγια. Ευχαριστώ. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, ξαδερφάκι, σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό ταξίδι. Γεια. Μπα, φεύγετε, φεύγετε. Ναι, έπρεπε να προλάβουμε αεροπλάνο για Μπόρα Μπόρα. Το έχουμε ρίξει έξω, βλέπω, Σωτηράκι, ε. Το καταδύναμη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, στην τελευταία υπογραφή. Ναι, και ελπίζω να μην σε ξαναδώ. Κι εγώ, γλυκιά μου. Πάμε. Sorry, sorry. Γκρουμ! Γκρουμ! Εδώ, εδώ, Γκρουμ, παρακαλώ. Μήπως υπάρχει ένα σοφέρ να μας πετάξει μέχρι την παραλία. Όχι, βέβαια, τι μας πέρασατε για γαϊδούριες, να την πάρω. Βρέσει χτύρι! Φτάσαμε, λοιπόν. Τι μούτρα είναι αυτά. Μια χαρά είναι το μέρος. Καλά θα περάσω.
Άντε, πάμε. Το χέρι σου πώς είναι, πονάει ακόμα? Ου, πάει αυτό τώρα, να ήταν κι άλλο. Μπορείς να μου βάλεις τις χειροπέδες κανονικά? Ναι. Ναι, δεν μπορούμε να μπούμε έτσι μέσα, θα καρφωθούμε. Σωστά. Βίκυ. Ναι. Σε παρακαλώ, μην το σκάσεις. Να σε βρω εδώ όταν θα έρθω σε πάρω. Μην ανησυχείς. Δεν πάω πουθενά. Είμαι δεμένη. Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory, reach the day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. Cause the love is divine, and it's yours and it's mine, like the sun. We should give thanks and pray to the one.